είχαν οδηγήσει τη χώρα, αλλά και των συνειδητών επιλογών διάλυσης των εργασιακών σχέσεων και πλήρους απορρίθμισης της αγοράς εργασίας. Σήμερα, μετά από 3,5 χρόνια, η ανεργία έχει μειωθεί κατά περίπου 7 ποσοστιαίες μονάδες από το σημείο που η κυβέρνηση την παρέλαβε. Σύμφωνα με την Ελστάτ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους η ανεργία ήταν στο 19%. Επί της σημερινής κυβέρνησης δημιουργήθηκαν περισσότερες από 300.000 θέσεις εργασίας, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη, το 70% της αύξησης των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα είναι πλήρους απασχόλησης. Τα δεδομένα αυτά σε καμία περίπτωση δεν μας επιτρέπουν να εφησυχάζουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά το μέγεθος του προβλήματος της ανεργίας για την ελληνική κοινωνία. Γνωρίζουμε την ευθύνη που έχουμε και τη μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε για να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες και να επουλωθούν οι πληγές του κοινωνικού και οικονομικού ολέθρου της περίοδου 2010 με 2014. Η προσπάθειά μας αυτή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από το 2015. Στοχεύσαμε και στοχεύουμε την ανεργία με ένα μείγμα πολιτικών που κινούνται σε τρεις άξονες. Ο ένας επικεντρώνεται στους μακροχρόνια ανέργους, που δύσκολα θα έμπαιναν ξανά στην αγορά εργασίας είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω χαμηλών προσόντων και εξειδίκευσης. Για αυτούς εκπονούμε προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, τη λεγόμενη κοινοφελή εργασία. Τα προγράμματα της κοινοφελούς εργασίας στοχεύουν σε αυτό που ονομάζουμε σκληρό πυρήνα της ανεργίας και το 50% περίπου των συμμετοχόντων είναι μακροχρόνια άνεργοι. Επί της διακυβέρνησής μας αναβαθμίσαμε τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας, τα οποία απέκτησαν σαφές κοινωνικό αποτύπωμα σε χρήσιμα έργα και υπηρεσίες. Η διάρκεια τους από πεντάμινη έγινε οχτάμινη, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, και η επέκταση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι με την ολοκλήρωσή τους κάποιος μπορεί να λάβει το επίδομα ανεργίας και να υποστηριχθεί υλικά, εάν δεν έχει βρει ακόμη μία θέση εργασίας. Ο δεύτερος άξονας είναι η διευκόλυνση της πρόσληψης ανέργων από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Και ο τρίτος άξονας είναι τα προγράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την κατάρτιση των ανέργων και τη διευκόλυνση της εισόδου τους στην αγορά εργασίας. Μέχρι στιγμής, τα τελευταία 3,5 χρόνια, το Υπουργείο Εργασίας υποστήριξε με τα προγράμματά του περίπου 220.000 ανέργους, εκ των οποίων 70.000 ήταν νέοι. Τα προγράμματα αυτά επιδότησης νέων θέσεων εργασίας, κοινοφελούς εργασίας και παρεμβάσεων κατάρτισης που εκπονήθηκαν είχαν προϋπολογισμό περίπου 1.100.000.000 ευρώ. Πέρα όμως από τον αριθμό των ανέργων που υποστηρίξαμε, προχωρήσαμε και σε ευρύτερες παρεμβάσεις για τη στήριξή τους, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη διασφάλιση της δωρεάν μετακίνησης των ανέργων στις αστικές συγκοινωνίες και τη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Μέτρα που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, αποδεικνύοντας τη μέρημνά μας να αξιοποιούμε υπέρ της κοινωνικής πλειοψηφίας και των πιο αδύναμων κάθε περιθώριο που κερδίζαμε. Σήμερα κάνουμε ένα ακόμη βήμα στο σχεδιασμό των πολιτικών μας για την καταπολέμηση της ανεργίας. Ένα βήμα που θέλουμε να δώσει αποφασιστική όθηση στην αγορά εργασίας της επόμενης μέρας των μνημονίων, με ποιοτικές θέσεις εργασίας, με αναβαθμισμένα δικαιώματα και πρωτίστως αναβαθμισμένους μισθούς, με στήριξη κυρίως της εργασίας των νέων. Ο σχεδιασμός μας περιλαμβάνει μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 2019 την υλοποίηση 11 νέων προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 632.500.000 ευρώ, που θα απευθύνονται σε 88.500 ανέργους. Και σήμερα θα σταθούμε ειδικά σε 5 προγράμματα που αφορούν 3 μεγάλες ομάδες ωφελούμενων. Πρόκειται για νέους επιστήμονες που είτε θα εργαστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, είτε θα εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα, είτε θα λάβουν κατάρτιση που θα αντιστοιχεί στις γνώσεις και τα προσόντα τους. Στόχος των συγκεκριμένων προγραμμάτων είναι η ενίσχυση της εργασίας και η στήριξη της γνώσης. Η πρώτη μεγάλη ομάδα ωφελούμενων είναι 10.000 νέοι επιστήμονες που θα εργαστούν σε δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους, όπως αυτοί έχουν αναδειχθεί στην αναπτυξιακή μας στρατηγική. Το πρόγραμμα επιδοτεί με έως και 800 ευρώ το 50% του συνολικού εργατικού κόστους για θέσεις πλήρους εργασίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, το πρόγραμμα αυτό στοχεύει σε απολαβές για τους εργαζόμενους πολύ μεγαλύτερες από αυτές του σημερινού κατώτατου μισθού. Καθώς με την επιδότηση που διασφαλίζουμε, μια επιχείρηση θα είναι σε θέση να καταβάλει μισθό της τάξης των 1.600 ευρώ σε ένα νέο εργαζόμενο. Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 112 εκατομμυρίων ευρώ και η επιδότηση θα διαρκεί 12 μήνες. Το πρόγραμμα, εντάσσοντας νέους επιστήμονες σε δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους, αποτελεί και ένα βήμα προς τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και των επιχειρήσεων.
Η δεύτερη μεγάλη ομάδα ωφελούμενων είναι 5.500 νέοι επιστήμονες που θα εργαστούν σε συγκεκριμένα έργα για τη θεσμική αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών. Η εργασία τους θα είναι και εδώ 12 μήνες και θα έχει άμεσα πολλαπλασιαστικό θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Οι νέοι επιστήμονες θα εργαστούν σε συγκεκριμένα projects στο δημόσιο τομέα, όπως για παράδειγμα η ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών φακέλων των ασφαλισμένων. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 90 εκατομμύρια ευρώ και οι απολαβές για τους εργαζόμενους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης θα είναι έως 1.140 ευρώ. Η τρίτη μεγάλη ομάδα ωφελούμενων είναι 16.000 νέοι που θα λάβουν μέρος στη νέα γενιά ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για κατάρτιση, πιστοποίηση, πρακτική άσκηση και επιδότηση νέων θέσεων εργασίας. Και εδώ όλες οι καταρτήσεις και οι πρακτικές ασκήσεις που θα υλοποιηθούν είναι σχεδιασμένες προσεκτικά και οργανικά δεμένες με δυναμικούς κλάδους της παραγωγικής δραστηριότητας, όπως αυτοί έχουν αναδειχθεί στο ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης, γεγονός που αποδεικνύει και τη συνοχή της συνολικής μας στρατηγικής για την οικονομική ανάπτυξη. Οι παρεμβάσεις μας δηλαδή δεν έχουν τυχαίο χαρακτήρα, αλλά είναι ενταγμένες στο συνολικό αναπτυξιακό μας σχεδιασμό. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυτού είναι 90 εκατομμύρια ευρώ. Και τα τρία προγράμματα, ακριβώς επειδή απευθύνονται στο υψηλά ειδικευμένο νέο εργατικό δυναμικό και διασφαλίζουν μισθούς σημαντικά υψηλότερους του κατώτατου μισθού, ενώ έχουν κατελάχιστο ετήσια διάρκεια, μπορούν να λειτουργήσουν και ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάσχησης ή και αντιστροφής του brain drain. Ιδίως με δεδομένες και τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που θα υλοποιήσουμε από 1η-1η του 2019, αναφορικά με την ελάφρυνση των εισφορών για τους νέους εργαζόμενους. Κυρίες και κύριοι, η στήριξη των ανέργων, τα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας, οι ειδικές πολιτικές στοχεύσεις στην νεανική ανεργία είναι μέρος του συνολικού σχεδιασμού της κυβέρνησής μας στον τομέα της εργασίας. Ενός σχεδιασμού που έχει ως στόχο να φέρει στο επίκεντρο της επόμενης μέρας τον εργαζόμενο. Αυτή εξάλλου είναι και η βασική προϋπόθεση για μια βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Η ανάκαμψη της οικονομίας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας συνοδεύονται στο δικό μας σχέδιο από τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας με όρους και κανόνες που θα εξασφαλίζουν τη δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου προϊόντος. Επιδίωξή μας είναι η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής θέσης των εργαζομένων, η βελτίωση του εισοδήματός τους και η καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Προσιλωμένη σε αυτόν τον στόχο, όπως είχαμε δεσμευτεί και είχαμε νομοθετήσει, προχωρήσαμε και στην επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Έχουμε ήδη επεκτείνει 7 κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που καλύπτουν περισσότερους από 190.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα και που τούτο σημαίνει μια αυτόματη ή μια άμεση αύξηση των μισθών που λαμβάνουν. Επιταχύναμε τη διαδικασία αύξησης του κατώτατου μισθού. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη σχετική διαδικασία προκειμένου να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό τον Ιανουάριο του 2019, καταργώντας ταυτόχρονα τον λεγόμενο υποκατώτατο μισθό για τους νέους. Και προχωρούμε όλο αυτό το διάστημα και σε συγκεκριμένες ενέργειες και θεσμικές παρεμβάσεις για την θωράκιση των εργασιακών δικαιωμάτων στους χώρους δουλειάς. Θέσαμε κανόνες στις εργολαβίες για πρώτη φορά, κανόνες για την τήρηση των ωραρίων, για τη δήλωση των υπερωριών, για την καταβολή των μισθών. Θεσμοθετήσαμε μέτρα καταπολέμησης της απλήρωτης εργασίας και προβλέψαμε ότι οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις που πτωχεύουν θα είναι οι πρώτοι που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους και θα παίρνουν πρώτοι τα δεδουλευμένα τους έναντι όλων των υπολείπων πιστωτών. Νομοθετήσαμε την αλλαγή του προστίμου για την αδήλωτη εργασία, συνδέοντάς τη με κίνητρα πρόσληψης του αδήλωτου εργαζόμενου. Εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους για την αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία, στοχεύοντας τους κλάδους υψηλής παραβατικότητας. Ενισχύσαμε τα ελεγκτικά μας όργανα με προσωπικό και ηλεκτρονικά μέσα, ώστε να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά στους χώρους δουλειάς και να επιβάλλουν την νομιμότητα. Στόχος μας είναι να αποδεικνύουμε καθημερινά στην πράξη ότι η έξοδος από τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής δεν ήταν μια τυπική διαδικασία ή μια συμβολική μόνο στιγμή, αλλά ήταν μετάβαση σε μια νέα περίοδο ανάκτησης δικαιωμάτων για την μισθωτή εργασία και τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχαμε συνδεθεί με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, ακούσαμε τα τρία προγράμματα ύψους 90 εκατομμυρίων με στόχο και το Brain Gain.